Στο πλαίσιο των τακτικών του επισκέψεων σε πόλεις της Μακεδονίας και της Τράκης, επισκέφθηκε σήμερα την πόλη της Δράμας ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης Τόδωρος Καράογλου. Ο Υπουργός επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ξανθόπουλο, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, οι δήμαρχοι Προσοτσάνης, Νευροκοπίου, Παρανεστίου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δράμας, διευθυντές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, καθώς και εκπρόσωποι ορισμένων επαγγελματικών φορέων του νομού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας ενημέρωσε τον Υπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη σύνδεσης με την Εγνατία Οδό, στους εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες της περιοχής, με ειδική αναφορά στην ανεργία, καθώς και στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα η παραγωγή της περιοχής του Κάτω Νευροκοπίου. Είναι δηλαδή αυτοδιοικητικός, ξεκίνησε από αυτό το. Κομμάτι που και εμείς υπηρετούμε. Εδώ βρίσκονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι διευθυντές των υπηρεσιών, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας. Συστεγαζόμαστε με υπηρεσίες κρατικές, την ΔΟΗ, υπηρεσίες αποκεντρωμένης, τους διευθυντές εκπαίδευσης. Δύο λόγια θέλω να πω και μετά θα δώσουμε τον λόγο και σε εσάς και στον Υπουργό. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, κύριε Υπουργέ, έχει το μειονέκτημα να είναι αποκομμένη και από την περιφέρεια και από το Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκη, που για μας φυσικά είναι η Μητρόπολη μας. Ζητήσω μια πολύ μεγάλη συγγνώμη που πραγματικά καθυστέρησε 8 μήνες να επισκεφτώ επισήμως η Δράμα. Δεν οφείλεται στη συνειδητή παράληψή μου, αυτό οφείλεται σε ότι με το που ξεκινήσαμε του Υπουργείου υπήρχαν μια σειρά δράσεων έτσι, πάρα πολύ σημαντικών που δυστυχώς με υποχρεώσαν να ασχοληθώ ιδιαίτερως με αυτές, με αποτέλεσμα να μην έχω κάνει αυτό που θα ήθελα να κάνω, να επισκεφθώ δηλαδή όσο πιο γρήγορα γινόταν όλες τις περιφερειακές ενότητες σύμφωνα με τον Καλλικράτη, τους παλιούς νομούς όπως ξέραμε. Αλλά με το δοθεί τη ευκαιρία έτσι πραγματοποιώ την επίσκεψη αυτή και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες επισκέψεις στο μέλλον στην προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιφερειακή ενότητα. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που ερχόμενο στη Δράμα, την οποία γνωρίζω αρκετά καλά, γιατί έλεγα προηγουμένως στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι την περίοδο 1997-2000 ήμουν κομματικός περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε είχα ιδιαίτερες επισκέψεις και έχω παλιούς γνωστούς και φίλους από την περίοδο αυτή. Όπως επίσης είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα συναντώ ως αντιπεριφερειάρχη πλέον της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας έναν παλιό γνωστό, τον κύριο Ξανθόπουλο, τον Γιάννη Ξανθόπουλο, και είναι πολύ σημαντικό το ότι οι στελέχοι της αυτοδιοίκησης με μια διαδρομή συγκεκριμένη συνεχίζουν τον αγώνα, μάχονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του τόπου. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πρωτίστως αυτοδιοικητικό στέλεχος, την οποία υπηρέτησα 17,5 χρόνια, 8 χρόνια ως πρόεδρος κοινότητας και 9,5 χρόνια ως νομαρχιακός σύμβουλος. Και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σχολείο για όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά να περνάνε έτσι και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα σχολείο το οποίο σου διδάσκει πάρα πολλά. Τώρα, στο διατάφτα. Εγώ δεν έρχομαι εδώ, το έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μια φορά, ως μάγος με τα δώρα, γιατί ούτε το μάγο μου αρέσει να κάνω, ούτε δώρα έτσι έχω πολλά να δώσω. Γιατί το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης είναι ένα νεοσύστατο Υπουργείο που μετράει μόλις 8 μήνες ζωής, με πενιχρότατο προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά, έχω την καλή διάθεση να συνεργαστώ με όλους, το λέω και το εννοώ αυτό, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είναι σημαντικά. Θεωρώ ότι μετά από αρκετά χρόνια που είχαν έρθει στη Δράμα, η κατάσταση του δρόμου λίγο ανεπίπως είναι απαράδεκτη. Και αν είχα χρήματα και αρμοδιότητα, το πρώτο που θα έκανα, τα δύο πρώτα οδικά έργα που θα έκανα σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την αρμοδιότητά μου, θα ήταν ο δρόμος αυτός από την Εγνατία Οδό τα Κερδίλια μέχρι τη Δράμα, έτσι, να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο για λόγους ασφαλείας, αλλά και γιατί είναι αδιανόητο η πρωτεύουσα του νομού η Δράμα να μην έχει άμεση οδική σύνδεση και καλή οδική σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Έτσι, ως νόμους, αποφάσεις, αλλά βεβαίως και για την περιφέρεια. Έχω πει πάρα πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, ότι ως βουλευτής είμαι ένα εργαλείο τους, έτσι, προκειμένου να μεταφέρω όλα αυτά στο κέντρο και αυτό προσπαθώ να κάνω κάτω από μια συλλογική διαδικασία και προσπάθεια, άσχετα αν παρεξηγούμε ορισμένες φορές όπως κάναμε η κουβέντα προηγουμένως.
Τώρα εδώ, η ατυχία της Δράμας είναι η εξής. Βρίσκεται μεταξύ δύο περιφερειών, δηλαδή ενώ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής είμαστε η Δράμα. Δηλαδή αμέσως μετά ξεκινούν οι Σέρες, η άλλη πλευρά είναι η Καβάλα, δύο νομοί θα έλεγα οι οποίοι έχουν την τύχη πάρα πολλές φορές να ηγούνται πολιτικά πρόσωπα τα οποία ιδιαίτερα ενδιαφέρθηκαν για το νομό τους και για αυτούς καλά κάναν, αλλά όχι για το νομό μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας νομός αδικημένος. Θα έλεγα πολλές φορές περιθωριοποιημένος, γιατί ένας μικρός νομός απομονωμένος στο σημείο που είναι, γεωγραφικά, με αποτέλεσμα πλέον να δεχόμαστε πέρα από την κεντρική, θα έλεγα, αδικία. Όπως λέμε πολλές φορές, το λέω, το κράτος Αθηνών, τώρα έχουμε και ένα άλλο κράτος της Κομωτινής. Υπάρχει και μια ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Σε εμάς. Αυτή είναι αλήθεια. Το μεγάλο πρόβλημα φυσικά και οι δύο πρωτογενείς τομείς είναι ο κατεξοχήν τομέας στον οποίο ασχολούνται πάντες, όταν το 90% του πληθυσμού ασχολείται με την υγεία και την οτροπία, έχουμε τα πολλά προβλήματα. Εκεί είναι όλη η ιστορία μας. Το θέμα της νοικοκρατίας, το οποίο το έχουμε πολλές φορές συζητήσει και με τον ίδιο τον Υπουργό του Υγείας, το θέμα πέρσι είναι μια δύσκολη στιγμή. Μια δύσκολη, θα έλεγα, προεκλογική περίοδο, ιδιαίτερα το χειμώνα, ίσως ήταν ο χειρότερος χειμώνας των τελευταίων 40 ετών. Η περιοχή μας είχε τότε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει βασιστώσει ανταποκριθεί το κράτος παρόλο που η κυβέρνηση, η πολιτεία, ανάλογα με τα συνδετολίτσους του περιστάσεων τότε. Και με χαρά διαπιστώνω ότι του υπηρετείτε. Στις γενικές τοποθετήσεις και στα προβλήματα των νομών, ότι πιστεύω ότι και ο κύριος βουλευτής και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης βάλαν τα ζητήματα στη διάσταση που πρέπει. Στα ειδικότερα ζητήματα του Δήμου Προσοτσάνης θα σας εγχειρήσω ένα υπόμνημα που έχω μαζί μου και θα ήθελα να μου αφιερώσετε 5 λεπτά μετά τη σύσκεψη για ένα δύσκολο θέμα που απασχολεί την περιοχή. Ευχαριστώ.